Εγώ περνάω πολύ ωραία. Και πέρσι ωραία πέρναγα. Ο Παύλος θα μας πει. Και εγώ πέρναγα πέρσι ωραία και τώρα περνάω καλά. Νομίζω ότι αυτό καλύτερα φαίνεται. Καλύτερα φέτος ή πέρυσι? Τελείως διαφορετική εκπομπή. Για μένα ήταν και ο πρώτος χρόνος, οπότε άλλα συναισθήματα είχα πέρυσι, άλλα φέτος. Ξέρω, διαφορετικά τελείως. Πώς αισθάνεσαι που ο τύπος ασχολείται πολύ μαζί σου με οτιδήποτε κάνεις, τώρα που είσαι και πιο μπροστά στην εκπομπή? Μια χαρά νιώθω, ούτε με επηρεάζει αρνητικά, ούτε θετικά. Νομίζω, δεν ξέρω, προσπαθώ για το καλύτερο. Στην πρώτη εκπομπή είδαμε ότι ευχηθήκατε όλοι μαζί. Καλή επιτυχία στο νέο ξεκίνημα της Ναταλίας Γερμανού. Την είδες στην πρώτη εκπομπή? Βέβαια, όλες τις βλέπω. Τι θες να μου σχολιάσεις για το ίσου μαζί μου? Παιδιά, έμεινε η καρδιά μου εκείνη την ώρα, χτυπάγε πάρα πολύ δυνατά. Και ο μόνος ανέστητος ήταν ο Παύλος μου. Ανέστητος. Ο Παύλος μας έδινε δύναμη, γιατί είναι πολύ πιο έμπριος και η Κατερίνα. Τώρα το μαζί σου. Εκφραστικό λάθος τη στιγμή. Βέβαια, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Είχα τέτοιο άγχος και τέτοιο τρακ. Ήθελα να ευχηθώ με την καρδιά μου στην Ναταλία. Τώρα έκανε ένα λάθος. Το ξέρετε ότι αν δεν το έβλεπα, δεν το είχα προσέξει. Ότι ακόμα και που έφυγε η φράση, δεν μου το είπε κανένα από τα παιδιά, ούτε με έφερε σε δύσκολη θέση και ούτε μου το σχολιάσανε. Αν πάλι ο τύπος δεν το έπαιρνε να το κάνει, να το ψηρήσει, δεν νομίζω ότι θα στεκόμουν εκεί. Εντάξει, εγώ ήμουν μαζί της πέρσι. Εντάξει, είχα. Πρώτη εκπομπή.